Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουλικάδου, Ερωτόκριτος, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια εκδήλωση αντιπροσωπευτική και έτσι όπως γνωρίζουν τα μέλη του, γεμάτη μουσική και χορό. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά, μια καλύτερη χρονιά μάλλον, με λιγότερα προβλήματα, με περισσότερο χαμόγελο και περισσότερη αισιοδοξία. Εμείς σήμερα είμαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε την αίθουσα αυτή εδώ γεμάτη και ελπίζουμε να σε όποια εκδήλωση του συλλόγου μας η αίθουσα να είναι έτσι πάντα γεμάτη από κόσμο, από παιδιά, από χαμόγελα και από αισιοδοξία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σπάσαν την γη, εξήρθεν ο φθόγος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόφρεπος εδωμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας. Πιστεύουμε λοιπόν αυτός ο χρόνος και αυτή η χρησιμότητα που έχει να είναι σημαντική για την ιστορία μας και να είναι μία στιγμή η οποία θα βάλει θετική σφραγίδα. Να προχωρήσουμε, να φύγουμε από το πρόβλημα, να φύγουμε από την κρίση. Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου, η συμμετοχή του κόσμου δείχνει την αποδοχή στη δουλειά που κάνετε. Πραγματικά είναι παρήγορο το γεγονός όπου αίθουσες, κυψέλες, παραγωγής πολιτισμού αλλά και αθλητισμού, ιδιαίτερα τις κρίσιμες αυτές μέρες που ζούμε, γεμίζουν καθημερινά με τη συμμετοχή νέων, ηλικιωμένων και ιδιαίτερα πολύ νεαρών παιδιών. Θέλω να πω ότι ο Σύλλογος του Σκουλικάδου Ερωτόκριτος είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος και εύχομαι να έχει την υγειά σας, να διατηρήσετε το μεράκι σας, το κέφι σας και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες να συνεχίσετε να παράγετε πολιτισμό. Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Φιώρο του Λεβάντε. Το παρόν έδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Ακίνθου, κύριος Διονύσιος. Ένας χρόνος πέρασε, ένας χρόνος όπου το Φιώρο του Λεβάντε, πιστό στο δρόμο εκείνο, όπου εκείνοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με τον πολιτισμό, ξέρουν ότι είναι δύσκολος. Όμως συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Προσπαθούμε την ατομικότητα αντί να την κάνουμε συλλογικότητα και το εγώ εμείς μέσα από τον πολιτισμό. Το νέο έτος 2012 να είναι καλύτερο από αυτό που έφυγε. Να είναι ευλογημένο, χαρούμενο και δημιουργικό. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών του Πολιούχου μας και προστάτου μας Αγίου Διονυσίου, να χαρίζει σε όλους. Επιτρέψατε μου πρώτα φωτισμό ψυχής, σταθερή υγεία, χαρά και δύναμη. Ο Σύλλογός σας παράγει και προσφέρει πολιτισμό. Η προσφορά του στη Ζακυνθινή κοινωνία τεράστια. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας.
πάντοτε πρόοδο και επιτυχίες. Χρόνια σας πολλά!